Από την Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου, επέστρεψε η μουσική στα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας, σταμάτησε το όριο των 12 στο ωράριο λειτουργίας, αλλά παραμένει σε ισχύ το ότι επιτρέπονται μόνο καθήμενοι πελάτες και όχι όρθιοι. Τώρα, το πόσο αυτό έχει μεταστρέψει, αν έχει αντιστρέψει μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, το κλίμα στην αγορά και ειδικότερα στο χώρο της εστίασης, θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Διασκέδασης του νομού Άρτας, τον κύριο Γιώργο Γκανιάτσα. Κύριε Γκανιάτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου, σε εσάς και στους συνεργατές μας. Θα πούμε βέβαια ότι είναι μόνο 2 μέρες που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, ωστόσο έχετε εικόνα γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είστε αποδέκτες μίας εικόνας η οποία όχι μόνο παρουσιάζει προβλήματα σοβαρά και υπάρχει κατήφια στον κόσμο της εστίασης, αλλά τουλάχιστον υπάρχει και η πρόθεση, μπας και αυτό το κλίμα μπορέσει και αντιστραφεί. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ξεκινώντας ότι η εστίαση βρίσκεται σε αυτό το τέλμα τα τελευταία 2 χρόνια από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε βάλει πλάτη, τα έχουμε βγει και πολλές φορές μαζί, το να περάσουμε αυτό το σκόπελο που έχουμε μπροστά μας. Επέστρεψε η μουσική, που για μένα ήταν λάθος το ότι η μουσική σταμάτησε σε όλο το φάσμα της εστίασης και η εστίαση αντιμετωπίστηκε οριζόντια, ενώ είναι πολυδέδαλη και δεν έχουν την ίδια ισχύ η μουσική σε ένα κέντρο διασκέδασης, σε ένα καφενείο, σε ένα εστιατόριο. Από εκεί ξεκίνησε το λάθος. Τώρα με την επιστροφή της μουσικής και την απελευθέρωση του ωραρίου, είναι λίγο νωρίς να δούμε τα αποτελέσματα του μέτρου. Όπως είπατε και εσείς, είναι οι 2 πρώτες μέρες. Τα πρώτα στοιχεία, ας πούμε έτσι, θα τα έχουμε το Παρασκευή Σάββατο, που είναι οι καταλήξεις μέρες που ο κόσμος επιλέγει να βγει και να διασκεδάσει. Ξέρετε τι θα περίμενε κανείς όμως να δει αυτόν τον ενθουσιασμό, κυρίως στα νέα τα παιδιά, ότι επέστρεψε η μουσική, θα βγούμε, θα πιούμε το ποτό μας, θα πιούμε τον καφέ μας, σε ένα εστιατόριο, αυτό που είπατε λίγο πριν. Αυτό δεν υπάρχει από την πλευρά των παιδιών. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνετε εσείς. Εγώ και το ΔΣ έχουμε μιλήσει με την πλειοψηφία των μελών μας. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε αυτές τις 2 πρώτες μέρες είναι ότι δεν άλλαξε απολύτως τίποτε. Δηλαδή, παρότι είχαμε την επιστροφή της μουσικής και την απελευθέρωση του ωραρίου, όπως προείπαμε, ο κόσμος συνεχίζει να επιλέγει να κάθεται σπίτι. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Όταν όμως μιλάμε. Ότι γιγαντώνει τα προβλήματα, καθώς μιλάμε για υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, της ενέργειας γενικότερα, στις πρώτες μας ύλες, με μια πολύ κακή πρωτοχρονιά που ήταν ο κύριος όγκος για μας για να δουλέψουμε, ας πούμε, εκεί που ξεκίνησε η εφαρμογή των μέτρων. Οπότε αυτό έχει συσσωρευτεί και το μόνο πράγμα που συσσωρεύει είναι χρέη. Και όταν βλέπουμε μπροστά μας ότι την επιστροφή της μουσικής και του ωραρίου δεν υπάρχει μια κανονικότητα στην πράξη, γιατί στα λόγια μπορεί να λέμε ότι ερχόμαστε σε μια σχετική κανονικότητα, αλλά στην πράξη δεν το προσλαμβάνουμε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός μας είναι έντονος. Τα μηνύματα, τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν, είναι ανάλογα σε όλη τη χώρα. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με τη δική μας περιοχή. Είναι γενικότερο αυτό το φαινόμενο. Από την άλλη, αυτό που λέτε κι εσείς, αν θεωρούν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν λουκέτα στην αγορά και θα φανεί, η θλιβερή, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, αλλά αυτή η άσχημη εικόνα σε οποιαδήποτε πόλη, αν υπάρξει η ίδια εικόνα και σε καταστήματα εστίασης, τότε πού μπορούμε να οδηγηθούμε, κύριε Γκανιάτσα? Για την αγορά μιλώντας πάντα, για την επιχειρηματικότητα. Θα σας πω. Επειδή έχω το προνόμιο να συνομιλώ με πάρα πολλούς πρόεδρους από όλη την Ελλάδα, λόγω του φορέα διαλόγου που συμμετέχουμε, το Εστίαση Greece, και έχω μια γενικότερη εικόνα για το πώς κινείται το κομμάτι της εστίασης πανελλαδικά. Ναι. Θα σας πω ότι η εικόνα που παρουσιάζει η εστίαση στην πόλη είναι γενικότερη. Mm-hmm. Δηλαδή, τεράστια τα προβλήματα, πάρα πολλά τα λουκέτα. Ακόμα και στην πόλη μας, επειδή είμαστε τώρα και μιλάμε για την Άρτα, αν περπατήσετε θα δείτε ότι ήδη το τελευταίο δεκαήμερο έχουν κλείσει 4-5 μαγαζιά εστίασης. Αν με πατά η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Εντάξει, με το ίντερνετ. Εντάξει, συνεχίζουμε. Τα λουκέτα, το φάρμακο του λουκέτων είναι μπροστά μας, εμείς το βλέπουμε να έρχεται. Και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο
να το σταματήσουμε. Κάτι το οποίο, αν δεν γίνει επίσημη στήριξη από την ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν θα μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό το τσουνάμι των ρακετών που έρχεται. Όπως προείπα, έχουμε κάνει επαφές και προσπαθούμε και ζητάμε πράγματα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους εργαζόμενούς μας και όλη την αλυσίδα που είναι γύρω από την εστίαση και τον επεξεργασμό. Γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 40 επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα με την εστίαση. Οι απαντήσεις που παίρνουμε δεν μπορώ να πω ότι είναι θεαρρυντικές. Έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας σαν σύλλογο και σαν δικαστήγμα αλλά και πανελλήνια. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι προσπάθειες μας πέφτουν στο κενό. Άρα τι γίνεται από εδώ και στο εξής? Ποιος μπορεί να βαδίσει πάμε στο μέλλον με βάρκα την ελπίδα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξει ένας μπούσουλας. Είναι κάτι το οποίο έχετε απαιτήσει από την αρχή της πανδημίας. Είπατε ότι η εστίαση ήταν η πρώτη που έβαλε πλάτη στο να στηριχτεί η δημόσια υγεία και σωστά και ορθώς το είπατε, αλλά τώρα πλέον βλέποντας ότι από όσα τουλάχιστον είναι οι επιστήμονες φτάνουμε προς το τέλος, κάτι θα πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνουμε από μια οικονομική κρίση στην υγειονομική κρίση και ξανά μανά στην οικονομική κρίση. Θα μου επιτρέψετε να πάρω λίγο από την αρχή. Ναι. Ότι η εστίαση την περίοδο του 19 με το 20 έχασε 3,7 δις από τον τζίρο της. Με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ναι. Αυτή τη στιγμή, το 20 μέχρι το Σεπτέμβρη του 2021, η εστίαση, παρότι πήρε 2 δις 300 εκατομμύρια, ναι, υποτίθεται ακόμα σε πτώση σε χαμένο τζίρο περίπου στο 1 δις 800 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τώρα έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα ότι η εστίαση ευθύνεται για τη διάδοση του κορονοϊού. Κλείσαμε τα μαγαζιά μας και πολύ καλά, αν εμείς ήμασταν η αιτία, καλά κάνανε και τα κλείσανε. Όπως το είπα, βάλαμε πλάτη. Δεν είδα όμως αυτό το πράγμα να κατευνάζεται η διασπορά του ιού. Αντιθέτως, είδα να είναι στα ίδια και σε μεγαλύτερα επίπεδα. Ό,τι μας ζητήθηκε το κάναμε. Πλέον οι αντοχές δεν υπίστανται. Καλώς ή κακώς από τους επιχειρηματίες της εστίασης. Έχουμε φτάσει σε τέλμα. Μιλάμε για 86.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά, με περίπου 500.000 εργαζόμενους. Αντιλαμβάνεστε, να ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα, να κλείνει τα μαγαζιά. Ξένα. Εντάξει, το γνωστό τεχνικό πρόβλημα με το ίντερνετ. Συνεχίστε. Καταλαβαίνετε ότι η ανεργία θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Και φυσικά θα μείνουν και πολλοί επιχειρηματίες εστίασης στον αέρα. Αν τα μέτρα αυτά τα οποία είχαν ληφθεί από την κυβέρνηση δεν ήταν οριζόντια και υπήρχαν κατηγορίες όπου θα μπορούσαν, ας πούμε, να αναλυφθούν με άλλο τρόπο. Σε ένα εστιατόριο που έχει πιο χαμηλά τη μουσική να μπορεί να υπάρχει ακόμη και μέσα στην περίοδο των εορτών. Ή δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να έχει γίνει. Ενδεχομένως σήμερα να ήταν διαφορετική η εικόνα, κύριε Γκανιάντσα. Θεωρώ ότι σίγουρα δεν θα υπήρχε το πρόβλημα σε τόσο μεγάλο βαθμό στο εύρος της εστίασης. Ναι. Γιατί τα νιώθηκαν το τελευταίο διάστημα, είδατε ότι φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί για ένα πρόγραμμα 8% που τρέχει για τα κέντρα διασκέδασης. Ναι. Θα ήταν οριζόντια, αφού ήταν και τα καφενεία και τα εστιατόρια και τα καφέ και τα κέντρα διασκέδασης. Γενικά, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, σαν εστίαση κρίση και σαν σύλλογο ΣΥΔΣ, στο συναντήσει κάναμε, είπαμε ότι η εστίαση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οριζόντια στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Αυτό δημιουργεί μόνο προβλήματα και όχι λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά ανέφερα τα εστιατόρια, αλλά είναι και τα καφέ μπαρ, είναι και τα καφενεία και μια σειρά άλλες δραστηριότητες, οι οποίες προφανώς και θα μπορούσαν να έχουν υπαχθεί σε κάποια άλλη κατηγορία. Και επιχειρήματα σούπερ μάρκετ και παίζει μουσική. Και εμείς στα μαγαζιά μας που κατεξοχήν πουλάμε τη μουσική, τη διασκέδαση, απλά δεν μπορούσαμε να παίξουμε μουσική. Για ποια λογική μιλάμε αυτή τη στιγμή? Άρα, ό,τι παράδοξο. Είναι λίγο γρήγορα για να πούμε περισσότερα πράγματα και να βγουν και κάποια συμπεράσματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα ήθελα κλείνοντας να πω στους ανθρώπους του νομού και τους πελάτες μας να στηρίξουν τα καταστήματα της εστίασης από εδώ και πέρα. Πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην βγούμε έξω. Και μουσική θα έχουμε και καλή διάθεση θα έχουμε. Και υψηλή παροχή υπηρεσιών θα έχουμε και ωράριο δεν θα έχουμε. Οπότε θέλουμε να στηρίξουν τα μαγαζιά και εμείς με τη σειρά μας να έχουμε τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρηθούν μέσα στα μαγαζιά μας. Οπότε να από εδώ και πέρα να έρθει μια σχετική κανονικότητα. Και με τα μουσικής θα είναι μόνο το κέφι απογειωμένο και δεν θα συνεχίζονται τα προβλήματα όπως γράφουμε. Έτσι. Να ξεχάσουμε τις έννοιες τουλάχιστον βγαίνοντας να πιούμε ένα ποτό, να φάμε ένα καλό φαγητό στην πόλη. Έτσι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.